επιθέσεις από την πλευρά των μεταναστών που έχουν συγκεντρωθεί στα τουρκικά σύνορα, στο έδαφος τουρκικό, και επιχειρούν να μπουν κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες σε ελληνικό έδαφος. Από εδώ και μισή ώρα περίπου, 20 λεπτά, προσπαθούν με χρήση χημικών από την τουρκική πλευρά, με πέτρες, με ξύλα προς τις ελληνικές δυνάμεις, να εισέλθουν, να σπάσουν τον ελληνικό φραγμό και να εισέλθουν ακόμα και πηδώντας πάνω από το φράχτη ή κόβοντας κομμάτια του φράχτη, να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος. Βρίσκονται εκεί ελληνικές δυνάμεις αστυνομικές και προσπαθούν να τους αποθήσουν. Δεν είναι ακριβώς στο Θελωνείο, εκεί όπου γινόταν τις προηγούμενες ημέρες τα επεισόδια, αλλά λίγο πιο κάτω, το φράχτη που έχει στηθεί, που βρίσκεται ανάμεσα στο Θελωνείο των Καστανιών μέχρι και τη Νέα Βίσα, είναι σε μια έκταση περίπου 200 μέτρων σε μήκος αυτό το φράχτη. Είναι λίγες οι ομάδες, ωστόσο συνεχίζεται η ένταση και τα επεισόδια και η προσπάθεια να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Παναγιώτη, για οτιδήποτε νεότερο έχεις, μας ενημερώνεις. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι χθες που ήταν εδώ η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ερντογάν τους τράβηξε πίσω, η τουρκική πλευρά τους τράβηξε πίσω 1-1,5 χιλιόμετρο για να μην καταγραφούν όλα αυτά και να μην τα δουν και κατά την επίσκεψη όλα αυτά να συμβαίνουν. Την επομένη, ξανά μανά. Τα ίδια, η πίεση ξαναγίνεται αφόρητη και ασφυκτική. Για ενώ σημαίνει αυτό και έφυγε η ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών, πάμε να συνομιλήσουμε με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίτη, να τον καλημερίσουμε. Ναι.